Η αλήθεια είναι, μου λέει Θεοδόρα από πάνω, μην κάνω λάθος στο όνομα του επόμενου καλεσμένου. Εάν κάνω λάθος τώρα στο όνομα του επόμενου καλεσμένου, θα πρέπει να αλλάξω θέση, δουλειά. Θα όνομα. Πρέπει να, θα πρέπει να αλλάξω κάτι, θα πρέπει να κάνω μία αλλαγή. Λοιπόν, ωστόσο, χαμογελάμε λίγο, το παίρνουμε λίγο στην πλάκα, τουλάχιστον το σχόλιο της Θεοδόρας, αλλά δεν είναι καθόλου πλάκα και θα πρέπει να μας προβληματίσουν οι εικόνες. Θεοδόρα, για ρίξε μας λίγο τις εικόνες εδώ με την Αλεπού. Μία ακροτηριασμένη Αλεπού, σε ποια περιοχή έβη? Στην Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος. Σε μία περιοχή εκεί ευρύτερα, στην ευρύτερη περιοχή. Και ακροτηριάστηκε μία Αλεπού, λοιπόν. Σωστά, ήταν ένα απίστευτο περιστατικό και απίστευτη και η εικόνα που αντίκρισε ο καλεσμένος μας που θα μας την περιγράψει. Δεν είναι ότι σκότωσαν την Αλεπού, τη βασάνισαν. Αλλά τη βασάνισαν μέσα από τον ακροτηριασμό της με το ζώο να πεθαίνει από αιμορραγία. Μάλιστα, να πούμε ότι αρχικά εχμαλωτίστηκε το ζώο και στη συνέχεια της έκοψαν τα πόδια. Σύνηθες το φαινόμενο, πολλές φορές αυτά τα περιστατικά τα έχουμε δει και τα έχουμε καταγράψει δημοσιογραφικά και στην περιφέρεια Κρήτης, και το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη από τη μία, και να σπάσουμε κάποια έτσι ταμπού στο να μιλάμε αναφορικά με περιστατικά κακοποίηση ζώων, να ανοίξουμε το στόμα μας, καθώς νομοθεσία υπάρχει και θα πρέπει βέβαια όλοι αυτοί, όλα αυτά τα αρρωστημένα μυαλά, καθώς έχουμε να κάνουμε με άρρωστους ανθρώπους, με ψυχιατρικά άρρωστους ανθρώπους, για να το κάνει κάποιος αυτό, σημαίνει ότι είναι άρρωστος. Σημαίνει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να φτάνουν στη δικαιοσύνη και στις δικαστικές αίθουσες. Πάμε στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον ερευνητή περιβάλλοντος και μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης για την άγρια ζωή στην Καστοριά. Την καλησπέρα μας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πέρυσι μας βοηθήσατε αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Πάμε να αναφερθούμε λίγο, και έχει ιδιαίτερη αξία το σχόλιο σας, ένα περιστατικό το οποίο, αλήθεια είναι, μας προκαλεί σοκ. Ναι, είναι η εικόνα που είδα και εγώ στα μια έρευνα σε μια παραπολική περιοχή εδώ για τα περάσματα των ζώων στην κάμερες ώστε να καταγράφουμε τα ζώα για να ξέρουμε τα δρομολόγια τους, για να μπορέσουμε και εμείς να κατανοήσουμε το πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τα ζώα και τους ανθρώπους μαζί, και μιλάμε πάντα για ζώα όπως αρκούδα ή λύκο. Βέβαια, στα πλαίσια αυτής της έρευνας μέσα στην παραποτάμια βλάστηση ήρθαμε με μια εικόνα που μας προξένησε μεγάλη εντύπωση. Ήταν ένα ζώο ακροτηριασμένο και τα τέσσερα άκρα του και μάλιστα κομμένα, μπορώ να πω, με ακρίβεια σε συγκεκριμένα σημεία πάνω από τα γόνατα. Βέβαια, το ζώο ήταν πεθαμένο, αλλά δεν ήταν πυροβολημένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πυροβολήθηκε από κάπου και χρησιμοποιηθήκαν για τρόπαιο τα πόδια του, οτιδήποτε άλλο. Γιατί αν ήταν πυροβολημένο, σημαίνει η Αλεπού είναι θηρεύσιμο είδος. Ανήκει, συγγνώμη, στα θηρεύσιμα είδη. Έτσι θα μπορούσε κάποιος κυνηγός ή ποτέ άλλο να το θηρεύσει και να προχωρήσει σε μια πράξη τέτοια που και για μας αυτή η πράξη δεν έχει την έννοια της λογικής. Βρισκόμαστε λοιπόν εκεί, ήταν και ματωμένα τα πόδια του. Βέβαια, το ζώο, αφού δεν ήταν πυροβολημένο, υπολογίσαμε ότι είχε ένα τραύμα, συγγνώμη, στην κάτω γνάθος, που σημαίνει ότι πρέπει να κάτι να το χτύψε στο κεφάλι και μετά να προχώρησαν σε μια πράξη τέτοια. Άμεσα βέβαια καταγγέλθηκε το περιστατικό, ανέβηκε στο προσωπικό λογαριασμό μου, το ανέβασα εγώ, γιατί όντως σε οργίζει αυτή η εικόνα, και βέβαια πήρε αυτή τη διάσταση που βλέπουμε. Και μπορώ να σας πω ότι έχουν προχωρήσει έρευνες και από τη δικαιοσύνη αλλά και από την κατά δασαρχία, αλλά και επίσης και την ιατρική υπηρεσία, όλες αυτές τις υπηρεσίες οι εμπλεκόμενες που είναι. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι τέτοιες εικόνες ουσιαστικά δεν συνάδουν με την περιοχή μας, δεν συνάδουν με την Καστοριά. Αυτό έγινε στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, σε παραπόταμο το Λιάκο. Είναι αυτή η μειοψηφία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε που αμαυρώνει τις εικόνες. Καταδικάζεται λοιπόν από το μεγαλύτερο ή από όλο το σύνολο της περιοχής μας και δεν μπορούν να αμαυρώνουν. Αλλά αυτό δεν καθίσαμε να το κρύψουμε. Δεν θέλαμε να το βάλουμε κάτω από το χαλί, αλλά θέλαμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απομονώσουμε, να τους στιγματίσουμε και να εμποδίσουμε και τους επόμενους. Μάλιστα.
Τι να πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Εικόνες, θα ξανατονίσω, που μας προκαλούν σοκ και μακάρι κάποια στιγμή, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, μέσα από τη σωστή νοοτροπία που θα χτίσουμε στη νέα γενιά, σε παιδιά δημοτικού, να μπει ένα φρένο και να μιλάμε σε κάποια χρόνια με μια διαφορετική βάση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Βέβαια. Ολοκληρώστε. Τον κόσμο συμφώνημαι και συνονόματε, τον δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και έχουν την απέτηση να τους τον παραδώσουν όσο μπορούμε καλύτερο και χωρίς να υπάρξει κάτι από εμάς από τίποτα. Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά, χαιρετισμούς από Κρήτη. Χαιρετίσματα στην Κρήτη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,